Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω τη ξεχωριστή χαρά, τιμή και συγκίνηση να έχω πλάι μου δύο ωραίους ανθρώπους. Δύο ανθρώπους που τους αγαπώ και τους εκτιμώ και τους τιμώ ιδιαίτερα. Γιατί πέρα από το θεσμικό ρόλο που έχει ο καθένας τους, είναι δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι δύο φίλοι μου. Έχω κι εγώ τη χαρά και την τιμή να με θεωρώ φίλο τους και δεν ξέρω αν θα είμαι τελείως αμερόληπτος, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος πολύ συναισθηματικός και παρορμητικός και εκδηλώνομαι. Είναι λοιπόν κοντά μου η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η κυρία Μετρινού Θωμαή. Καλώς ήρθατε, κυρία Θωμαή. Καλησπέρα σε όλους. Στο ταπεινό νετού το τηλεοπτικό βήμα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τη χαρά που μου δίνετε να είστε απόψε κοντά μου, να μιλήσουμε για αυτόν τον ωραίο τομέα που με τόσο υπεύθυνα και αποτελεσματικά υπηρετείτε μέχρι σήμερα. Και νομίζω πως το μέλλον θα είναι και καλύτερα. Και το φίλο μου, τον Μάρκο το Ρούσο. Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Οποσειδών. Ένας άνθρωπος άξιος, ευαίσθητος, ντόπρος, ανιδιοτελής. Ένας άνθρωπος που τον ζηλεύω πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι πολύ καλύτερος από μένα. Ένας άνθρωπος πραγματικά ακέραιος. Είμαι λοιπόν πολύ πλούσιος σήμερα που σας έχω κοντά μου και θα κουβεντιάσω μαζί σας. Το λέω και το εννοώ. Εγώ απλά θα ήθελα να πω καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν και θα ήθελα, μου δίνει τη δυνατότητα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Μπάμπη μου, δημοσίως, και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Το ξέρω ότι με αγαπάς και εγώ σαν άνθρωπο, το ξέρω. Για ό,τι έχεις κάνει και συνεχίζεις και πάντα είσαι δίπλα μας, καλύπτεις πάντα όλες τις εκδηλώσεις του νησιού, καταγράφεις όλη την ιστορία αυτού του νησιού και είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά δίνεις μαθήματα πολιτισμού, αλλά άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την αγάπη σου που την εκδηλώνεις με κάθε τρόπο και αισθάνομαι πολύ βαρύ το φορτίο να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες σας και να σας βιάζω ασπροπρόσωπος σε αυτήν την εκτίμηση που με έχετε και προσπαθώ να κάνω το χρέος μου και όλα αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός, το κάτι παραπάνω ίσως, να το δίνω στην υπηρεσία του ανθρώπου, να το επιστρέφω πίσω. Όλα τα μέσα αυτό που μου έχει δώσει η τύχη, η καλή τύχη. Θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος και αισθάνομαι πολύ πλούσιος ότι έχω πολλά πράγματα να δώσω και τα δίνω πίσω. Αυτά που μου δίνει δηλαδή ο Θεός, οι άνθρωποι, τα δίνω πάλι πίσω στους ανθρώπους. Είσαι ένας άνθρωπος με μεγάλη ψυχή. Προσπαθώ, είμαι ένας άνθρωπος με πολλές αδυναμίες, έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά προσπαθώ να υπερνικώ όλα αυτά τα πράγματα και να γίνομαι χρήσιμος. Με ανθρώπους λοιπόν σαν και εσάς, δίπλα μου, αισθάνομαι δυνατός και μπορώ να κάνω σπουδαία πράγματα με συμμάχους σαν και εσάς. Με τον Μάρκο βέβαια έχουμε έτσι κάνει πολλά πράγματα, έχουμε συνεργαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο, είναι ένας άνθρωπος να κουμπίσεις απάνω του, είναι ένας άνθρωπος σύντροφος αληθινός με όλη την ευρία έννοια του όρου και είναι χαρά μας που τον έχουμε κοντά μας, δεν είναι θέμα μου. Εγώ σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή για το γεγονός ότι ο κύριος Μάρκος Ρούσος... Κύριος Μάρκος Ρούσος. Κύριος Μάρκος Ρούσος. Ακριβώς. Παρόλο το γεγονός ότι είναι από την παράταξη του κύριου Γιαλόγλου, παρόλα αυτά δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο και στην όταν συνεδριάζει η Επιτροπή Πολιτισμού, όπως όλα τα μέλη, τα οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουν. Και είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχουμε αυτή την καλή συνεργασία, γιατί όταν έχεις καλή συνεργασία με τους ανθρώπους γύρω σου, υπάρχει και αποτέλεσμα. Μα βέβαια. Όλα είναι θέμα να υπάρχει καλή διάθεση, να υπάρχει θέληση. Όταν υπάρχει θέληση, όλα εξαπερνιούνται. Τόσα πράγματα μας ενώνουν και εμείς πρέπει να βρούμε αυτό που μας χωρίζει. Το ελάχιστο και πετάμε τα μέγιστα. Λοιπόν, εσείς νομίζω ότι έχετε βρει, εμείς τις έχουμε βρει τα μέγιστα, έτσι. Γι' αυτό και είμαστε αγαπημένοι. Και δεν θα μας χωρίσει κανείς. Κυρία Θωμαή Μετρινού, αναλάβατε τον τομέα του πολιτισμού, ένα τομέα που είναι πραγματικά κρίσιμος, ειδικά αυτή την εποχή της κρίσης, χρειάζεται επίθεση πολιτισμού. Αυτή η κρίση είναι κρίση αξιών,
και έλλειψη πολιτιστικών αξιών. Έλλειψη ηθικής, που η ηθική είναι πολιτισμός. Αλλά βέβαια λοιπόν ένα τομέα το οποίο είναι πολύ δυνατός και πολύ υπεύθυνος. Και θα πρέπει αυτός ο τομέας να είναι σε καλά χέρια. Σε χέρια ανθρώπου που τουλάχιστον είναι καλός άνθρωπος και που ενδιαφέρεται και έχει μια στάση υπεύθυνη απέναντι στη ζωή και σε αυτό που του έχουν να θέσει. Εγώ, πέρα από την εκτίμηση που σας έχω, πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα ότι πήρατε αυτό το τομέα και στα χέρια τα δικά σας, που είναι λεπτά, δεν είναι πολύ δυνατά όσον αφορά τη μυϊκή δύναμη, αλλά είναι χέρια ανθρώπου που είναι ικανός και έντιμος άνθρωπος. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχετε πάει πολύ καλά αυτό το καράβι του πολιτισμού και με τις εμπειρίες που συσσωρεύονται και τις αντιμετωπίζετε θα γίνεστε όλο και πιο, θα βελτιώνεστε πολύ. Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι σας έχουν πικράνει. Δεν σας θεώρησαν αντάξια να τιμονεύσετε αυτό το καράβι του πολιτισμού. Όμως είμαι βέβαιος ότι θα τους διαψεύδετε ως ημέρα. Κάθε μέρα θα γίνεστε και πιο ικανοί και θα κάνετε σπουδαία πράγματα. Μιλήστε μας για αυτή την εμπειρία όταν σας ενέθεσαν ξαφνικά τον τομέα του πολιτισμού, πώς το υποδεχθήκατε, τι δυσκολίες βρήκατε, πώς σας αντιμετώπισαν κάποιοι και πώς κάποιοι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι... Ήθελα πολύ καιρό αυτή την ερώτηση, στη βαγμένη μέσα μου που λέει και ο ποιητής. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα και εγώ να πω κάποια πράγματα, τα οποία έως τώρα ίσως δεν είχα τη δυνατότητα να πω. Η αλήθεια είναι ότι ανέλαβα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δεδομένου ότι... Και ευνίδιες. Και ευνίδιες. Και δεδομένου ότι 1η Μαΐου, μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μέσα σε λίγες μέρες έπρεπε να καταθέσουμε και το πρόγραμμα Σύρος Πολιτισμός, το οποίο πραγματοποιείται όλα αυτά τα χρόνια στο νησί μας με μεγάλη επιτυχία. Κατευθείαν στα βαθιά νερά. Κατευθείαν στα βαθιά νερά, αλλά παρόλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες, το αποτέλεσμα, κατά γενική ομολογία, ήταν ικανοποιητικό και μπορώ να πω και επιτυχημένο. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν πάρα πολλά ποιότητα. Είχαν διάρκεια, το πρόγραμμά μας είχε διάρκεια έως τον Οκτώβριο και νομίζω ότι μπόρεσαν και έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις και οι επισκέπτες του νησιού μας, αλλά και οι Συριανοί, που για μένα προτεραιότητα, αν θέλετε, είναι και οι Συριανοί. Όπως... Να θυμηθούμε ότι, κύριε Μάρκο Ρούσο, να θυμηθούμε ότι αυτός ο τομέας του πολιτισμού είναι κάθε μέρα διαρκής δράσης. Δεν σταματάει καθόλου. Δηλαδή, όλο το χρόνο ακατάβαστα υπάρχει ένας... Όλο το χρόνο υπάρχουν δραστηριότητες. Συνέχεια. Συνεχώς. Και πρέπει, κυρία Θωμαή Μεδρινού, κάθε υπεύθυνος του πολιτισμού, να είναι συνέχεια στην τζίτα. Μονίμως. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι μονίμως. Και όσοι σπέτουν να καταδικάσουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει τον τομέα, αντί να τον βοηθήσουν, θέλουν να το σπρώξουν να πάει κάτω, είναι πολύ ταμό αυτό που γίνεται. Αλλά πιστεύω ότι η κυρία Θωμαή Μεδρινού πεισμώνει και κάνει καλύτερα πράγματα. Σε αυτό μοιάζουμε, ξέρετε. Σε αυτό που αναφέρεται, κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο έχει πει ότι όταν δημιουργούνται εχθροί, έχουμε πει ότι είναι μια πρόκληση για εμάς να τους κάνουμε φίλους. Βέβαια. Αυτή είναι η μαγιά. Τον εχθρό να το μεταλλάσσει σε φίλο. Αλλά αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εχθροί, αλίμονο. Κριτική πρέπει να υπάρχει, γιατί γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Και την όποια κριτική ως τώρα, καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη, πραγματικά θέλω να την αντιμετωπίζω πάντα θετικά, είτε αρνητική είτε θετική, και να προχωράμε στο στόχο μας. Εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία σας, πέρα από τις ικανότητες που έχετε και την δουλειά που πάτε πρωί-πρωί και φεύγετε αργά το μεσημέρι από το γραφείο σας, είναι ότι υποδέχεστε κάθε πρόταση με καλοπροαίρετα. Δηλαδή, όχι με έπαρση, με ευγένεια, λέτε το μεγάλο σας ναι και το μεγάλο όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο άλλος νιώθει ότι το σέβεσαι, του λες το όχι και το αιτιολογείς αυτό το όχι, έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ακριβώς. Δεν του κλείνεις την πόρτα. Όχι, και του λες: εγώ είμαι εδώ και κάνω ό,τι θέλω. Ποτέ. Έτσι. Λέω πολλές φορές να πικραίνεστε λέγοντας το όχι, να εναντιώνετε όλους απέναντι σας.
Όμως, πάντα είναι τεκμηριωμένη. Και γιατί λέμε το όχι και σαν Επιτροπή Πολιτισμού, γιατί δεν αποφασίζω μόνη μου, υπάρχει και μια Επιτροπή Πολιτισμού και τα μέλη της που αποφασίζουν από κοινού. Θα υπάρχουν βέβαια και, οι άνθρωποι που οι κακοπροαίροι, θα υπάρχουν πάντα αυτοί, αλλά πιστεύω ότι θα είναι οι πιο λίγοι αυτοί, έτσι πιστεύω. Είχατε κακές κριτικές, είχατε από ανθρώπους επιθέσεις, το ξέρω πολύ καλά αυτό, έτσι. Προχωράμε όμως. Όμως η ζωή προχωράει και έτσι. Και πρέπει να προχωράμε. Πρέπει να μένουν αυτοί οι άνθρωποι να μένουν πίσω. Δηλαδή με τη δράση σας να τους αφήνετε πίσω. Και αυτό κάνετε. αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του πολιτιστικού μας προγράμματος το καλοκαίρι, στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε τα εργαστήρια για τα παιδιά, το οποίο θεωρώ ένα πάρα πολύ, σημαντικό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πραγματοποιήσαμε το θεατρικό εργαστήρι, το εργαστήρι οικαστικών, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 70 παιδιά. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε το οικαστικό εργαστήρι, που αξίζει να σημειωθεί ότι στηρίζεται από καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται στο εργαστήριο εθελοντικά και το έχουν αγκαλιάσει και στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 30 παιδιά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί δίνεται τη δυνατότητα στα παιδιά αλλά και στις οικογένειες, δεδομένου ότι και οι συνθήκες στις οποίες βιώνουμε όλοι και οι οικονομικές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οπότε γνωρίζοντας ότι τα παιδιά θέλουν να έχουν τις δραστηριότητες τους, η συμμετοχή των παιδιών πραγματικά και εμάς μας ικανοποίησε. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε εργαστήρια και από Σεπτέμβρη υπάρχουν και κάποιες προτάσεις και συζητήσεις και με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου υπάρχει μια συνεργασία και θα έχουμε και νέα εργαστήρια για τα παιδιά. Το θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και γενικότερα έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις οι οποίες αφορούν τα παιδιά. Όπως και το πρόγραμμα, το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε, δεν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο άλλη χρονιά, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όλοι θυμόμαστε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης των εκδηλώσεων στην πλατεία Μιαούλη, με την φωταγώγηση του Δημαρχείου, που αυτές οι εικόνες έκαναν το γύρο της Ελλάδας. Δεν είχε πραγματοποιηθεί ξανά Χριστούγεννα ένα τόσο μεγάλο πλούσιο πρόγραμμα. Και με τόσο μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Συμμετοχή και το χάρηκαν πραγματικά και κυρίως οι Συριανοί, οπότε είναι μια καλή αφορμή αλλά για τους επισκέπτες του νησιού μας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να προσφέρουμε και την περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, ενώ είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα των Χριστουγέννων, ταυτόχρονα μπορώ να πω, προετοιμαζόμασταν για το πρόγραμμα του Συριανού Καρναβαλιού, το οποίο φέτος είναι πάρα πολύ πλούσιο. Η Επιτροπή Πολιτισμού είχε σκοπό να δημοσιευθεί και να διαφημιστεί το πρόγραμμα γύρω στις 15 Φεβρουαρίου. Δυστυχώς, για τον γνωστό λόγο και το πρόβλημα που υπήρξε με τον προϋπολογισμό, ως Επιτροπή δεν μπορούσαμε να κάνουμε εισήγηση, δεν επιτρεπόταν να κάνουμε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εγκρίνουμε τις δαπάνες που αφορούσαν το Συριανό Καρναβάλι και όλες τις εκδηλώσεις μας. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να το διαφημίσουμε και να διαφημίσουμε και κατ' επέκταση όπως πρέπει και το νησί μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να ανακοινωθεί το πρόγραμμα μία εβδομάδα πριν. Καλό παραποτέ. Και ελπίζουμε πραγματικά ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με καινούργιες δράσεις που αξίζει να τις αναφέρουμε. Η παρουσίαση των στολών που έγινε στο Ιστορικό Κέντρο της Ερμούπολης, συνοδεία των κρουστών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, είχε μεγάλη επιτυχία και έδωσε τη δυνατότητα και στον κόσμο ο οποίος ήταν στην Ερμούπολη να το παρακολουθήσει. Είχε και πολύ καλή μέρα.
Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μικρή παρέλαση στα χωριά του νησιού μας. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά και εμένα με ευχαρίστησε πάρα πολύ που έγινε αυτό. Καρναβαλιστές μεταφέρθηκαν στο Κίνη, στο Γαλισσά, στην Βάρη, στην Ποσειδονία, στα Χρούσα, στην Αζόλυμνο. Και δώσαμε και στα χωριά μας μια μικρή γεύση για το τι θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη παρέλαση στην Άνω Σύρο και στη συνέχεια στην Ερμούπολη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι εστιάσαμε με πολύ προσεκτικό τρόπο, θα έλεγα, στην αναβίωση του εθίμου τα ζεμπέκια, τα οποία πραγματοποιείται στο νησί μας. Είναι το μοναδικό, νομίζω, που υπάρχει και πρέπει να το υπερασπιζόμαστε πολύ δυνατά. Πολύ και με μεγάλη προσοχή, θα έλεγα, και στη μεγάλη φυσιογνωμία του μεγάλου Γεώργιου Σουρή. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος σατυρικός ποιητής, ο οποίος ήταν από τους σπουδαιότερους της νεότερης Ελλάδας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί και ως σύγχρονος Αριστοφάνης. Ώστε να γνωρίσουν μικροί και μεγάλοι για το ποιος ήταν πραγματικά ο Γεώργιος Σουρής και την αναβίωση του εθίμου που με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να διαφυλάξουμε και για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και στην Ερμούπολη, ώστε να έχει τη δυνατότητα και ακόμη περισσότερος κόσμος να το γνωρίσει. Μετά από πρόταση του Τμήματος Πολιτισμού, θεατρικές ομάδες του νησιού μας... Για πρώτη φορά. Έχουν σήμερα, σχεδιάσει σήμερα στις 8.30 ώρα. Σήμερα Παρασκευή, 8.30 ώρα. Στις 8.30 ώρα, στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων. Μια σπονδυλωτή σατυρική παράσταση. Και θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση του κρυμμένου Λουκουμιού. Του νικητή του δεύτερου κρυμμένου Λουκουμιού. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Να έρθει σήμερα εκεί. Να έρθει η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη. Η έξοδος. Ελεύθερη. Είχαμε στο νησί μας, φιλοξενήσαμε το Άνιμα Σύρος, το Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινούμενων Σχεδίων. Τι ωραία που ήταν αυτή. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εργαστήρια για παιδιά με θέματα κυκλαδικά ειδόλια σε μια συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Προβολές ταινιών για μικρούς και μεγάλους. Ένα φεστιβάλ το οποίο το είχε αγκαλιάσει η Σύρος και το στηρίζει ο Δήμος μας. Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνει εργαστήρι παραδοσιακού Στεφανοτού που πραγματοποιήθηκε στην Παιδική Βιβλιοθήκη από το παραδοσιακό εργαστήρι Άδεντα Σύρου. Για πρώτη φορά με συνεργασία με τον ομιλό της UNESCO, όπως πολύ σωστά σας είπε ο κύριος Δρακόπουλος, θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 13 Μαρτίου και ώρα 10.30 το πρωί μία εκδήλωση με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, 8 συλλόγους κυρίως από την Αθήνα. Θα τους υποδεχτεί το Λύκειο Λιδινίδων Σύρου σε μία συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Ομίλου UNESCO. Και θα παρελάσουν κιόλας αυτοί. Και θα παρελάσουν στο Συριανό Καρναβάλι. 280 άνθρωποι θα έρθουν, μου είπε ο Γιώργος Σοδρακόπουλος. Πολύ σωστά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και παρουσία του Προέδρου, του κύριου Γιάννη Μαρονίτη, ένα σπουδαίο πνευματικό ανθρώπου. Του Προέδρου του Ομίλου, που αγαπάει πολύ τη Σύρο. Και, νομίζω ότι άγγιγε την καταγωγή της μητέρας του, που φαίνεται και αυτός από εδώ. Το Σάββατο παρέλαση στην Άνω Σύρο και αναβίωση του εθίμου τα ζεμπέκια, που όσοι δεν το γνωρίζουν, Έλληνες πρόσφυγες έφεραν από τη Μικρά Ασία. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω τώρα που αναφέρθηκα στην Άνω Σύρο είναι ότι το καλοκαίρι η Άνω Σύρος μας είχε μία διαφορετική εικόνα. Δηλαδή, ανοίξαμε δύο νέες αίθουσες, οι οποίες έως τώρα ήταν αποθήκες, και τις μετατρέψαμε σε εκθεσιακούς χώρους, δημιουργώντας έτσι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για την Άνω Σύρο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν έχει σημασία αν θα φύγει ένα έπιπλο από την Άνω Σύρο ή ένας πίνακας. Σημασία έχει το τι κάνουμε για το λόφο, που όλοι ξέρουμε το πόσο ανάγκη το έχει. Και νομίζω, όχι με λόγια, πραγματικά η εικόνα η οποία είχε η Άνω Σύρος
και με τις εκδηλώσεις της αλλά και με τους εκθεσιακούς χώρους ήταν τελείως διαφορετική. Και εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Όπως και το Μουσείο του Μάρκου Βαμβακάρη είναι ανοιχτά για πρώτη φορά καθημερινές και το χειμώνα. Ήδη ήταν ανοιχτό έως το Δεκέμβριο και θα παραμείνει και μέχρι το Πάσχα που θα έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες πάντα στο νησί μας. Κυριακή 13 Μαρτίου, όπως είπαμε, το πρωί Θέατρο Απόλλων και το βράδυ τελετή λήξης μετά την παρέλαση στο Ιστορικό Κέντρο του Σερμού, Πολυσυνοδεία των Αρμάτων. Οι παρουσιαστές μας, Μαριάννα Βακονδίου, Γιώργος Ρούσος και εκλεκτή καλεσμένη Κατερίνα Ζαρίφη. Ελπίζουμε να βοηθήσει ο καιρός όσον αφορά την συναυλία, γιατί δυστυχώς έχουμε και έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Δεν ξέρουμε αν ελπίζουμε να καταφέρουμε να πραγματοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα μεταφερθεί η συναυλία. Πού θα μεταφερθεί? Σε άλλη ημερομηνία. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το καρναβάλι, το Συριανό καρναβάλι έχει τεράστια δυναμική. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια με σωστές κινήσεις και στοχευμένες κινήσεις μπορεί να εξελιχθεί σε καρναβάλι των Κυκλάδων. Έχει μπει μέσα στα μεγαλύτερα καρναβάλια, μπορώ να πω, της Ελλάδας και πραγματικά είναι ένας θεσμός τον οποίο τον έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω. Βλέπουμε φέτος ότι έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή καρναβαλιστών και είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να εξελιχθεί προς όφελος του νησιού μας πάντα. Πρέπει να τον αγκαλιάσουν όλοι οι Συριανοί, ανεξαίρετος, όλοι να τον αγκαλιάσουμε αυτό το θεσμό. Έτσι. Πιστεύω ότι, όπως είπα, μπορεί να εξελιχθεί σε καρναβάλι των Κυκλάδων και όχι μόνο. Εξασφαλίζοντας αυτό που έχουμε δείξει και στο Επιτροπή Πολιτισμού έως τώρα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων. Το Σύρος Πολιτισμός, όπως είπαμε, το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε, όχι μόνο το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια είχαμε τα εργαστήρια για τα παιδιά. Στη συνέχεια, 4 Δεκεμβρίου, η έναρξη του πολιτιστικού προγράμματος των Χριστουγέννων, που η τελευταία εκδήλωση ήταν μέσα Ιανουαρίου. Και τώρα, από 26 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε το πρόγραμμα του Συριανού Καρναβαλιού. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, δηλαδή, στην χρονική διάρκεια των εκδηλώσεων, πέραν της θερινής περίοδου. Η Σύρος μας μπορεί να μετατραπεί σε ένα κέντρο διεθνούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Εκτός από το καρναβάλι, ταυτόχρονα η Επιτροπή Πολιτισμού διοργανώνει τις εκδηλώσεις μας για το καλοκαίρι. Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη έχουμε κλείσει τα φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι στο νησί μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαφημιστούν και οι εκδηλώσεις μας πολύ νωρίτερα. Αυτός είναι ο στόχος και ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Θα γίνουν όλα τα φεστιβάλ που γίνονται και παλιότερα, δηλαδή κλασικής μουσικής κτλ. Θα γίνουν. Το Αιγαίο το φεστιβάλ, γι' αυτά. Θα γίνουν όλα. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά ακόμη το φεστιβάλ Αιγαίου. Τυπικές, δηλαδή σε έγγραφα και αιτήματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν. Θα γίνουν όλα και επίσης προετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο το Μάρκο Βαμβακάρη. Το στόμα που το πήρες. Αφορά τον Πατριάρχη του Ρεβέτη. Είναι το όνειρό μου, ξαναγίνει ένα φεστιβάλ. Το μεγάλο Μάρκο Βαμβακάρη. Προετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα, φεστιβάλ μπορούμε να πούμε, 5 ημερών, τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Θέλει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει πρώτη φορά και οφείλουμε να είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως αξίζει και όπως πρέπει στον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Το Πάσχα θα πραγματοποιήσουμε έκθεση στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με πίνακες του Δήμου Σύρου Ερμούπολης,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι επισκέπτες. Αυτοί οι πίνακες που έχουν δωρηθεί κατά καιρούς. Ναι, ναι. Ο Δήμος έχει στην κυριότητά του πάρα πολλούς πίνακες, τους οποίους έχουμε ως στόχο και σκοπό να συντηρηθούν, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς ίσως δεν βρίσκονται και σε καλή κατάσταση. Να εκτεθούν σε κάποιο χώρο μόνιμο θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Αν ήταν δυνατό. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Απλά δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο. Ναι, λέω, ας πούμε, θα ήταν πολύ όμορφο. Θα ήταν αυτό. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ξεκινάμε με την έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Πάσχα στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι επισκέπτες του νησιού μας να επισκεφθούν την έκθεση. Και υπολογίζουμε την Κυριακή των Βαΐων να πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια. Να βρίσκαμε ένα χώρο, ένα νέο κλασικό, ας πούμε, που θα στέγαζε αυτά τα θα ήταν πολύ ωραίο, έτσι, να ήταν, υπήρχε μόνιμα. Δεν είναι μόνο ο χώρος, υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, όπως η φύλαξη του χώρου. Νομίζω ότι είναι επιθυμία όλων, αλλά πρέπει με ρεαλισμό να δούμε το θέμα. Μάλιστα. Και μάλιστα. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Μάλιστα. Θα μας πει και ο Μάρκος Διλογάκια. Πώς βλέπει τα πράγματα μέσα στην Επιτροπή Πολιτισμού, τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε, Μάρκο μου, πώς είναι η κυρία Θωμαή Μέτρο, είναι συνεργάσιμος άνθρωπος, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Βλέπω ότι δεν τη συμπάθησε και πάρα πολύ. Καταρχήν, καλησπέρισω και εγώ τους τηλεθεατές και σαν Μπάμπη και ευχαριστώ καταρχήν την πρόσκληση και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για την πρόσκληση και όσους τηλεθεατές μας ακούν αυτή τη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που έλαβε η Θωμαής, εγώ ήμουν δίπλα της και της είπα από την αρχή ότι θα μπορώ να βοηθήσω. Και το έκανα και το σχίζω να το κάνω και θα το κάνω όσο μπορώ. Αξίζει τον κόπο η Θωμαή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, πιστεύω, στην κατάλληλη θέση. Παρόλο που ανέλαβε σε μια δύσκολη συγκυρία. Πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ ήμουν ήδη στην Επιτροπή Πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε, πάντα με τις οδηγίες της Ανδρού Δημάρχου, να ξεπεράσουμε τις όποιες ατέλειες, κουλησιεργίες, υπήρχαν κάποια πράγματα στην Επιτροπή, τα οποία τα ξεπεράσαμε και καταφέραμε να βάλουμε σε μια τάξη, σε μια σειρά, όλο το πρόγραμμα αυτό που λέγεται πολιτισμός σύρος. Νομίζω ότι από ό,τι ακούσες προηγουμένως και από την Αντιδήμαρχο, είμαστε με ένα νησί με μια πολύ βαριά κληρονομιά πολιτισμική. Και πιστεύω ότι εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, διότι από ό,τι ξέρουν όλοι και βλέπουν όλοι. Σήμερα η Σύρος όλο τον χρόνο έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τους μας όλους τους Συριανούς. Κάθε μέρα. Σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση υπάρχουν εκδηλώσεις που μπορεί ο επισκέπτης και ο τόπιος να παρακολουθήσει και να δει όποια πάσης φύσης δρόμενα. Με κατά κόρον μπροστά το θέατρο Απόλλων, το οποίο δεν βρίσκει μέρα να ηρεμήσει, προσπαθώντας να προγραμματίσουμε κι εμείς ένα χρονικό όριο που θα είναι νεκρό για τη συντήρησή του. Δεν μπορούμε συνεχώς σε καθημερινή βάση αυτό το πανέμορφο χώρο πολιτισμού να είναι μονίμως σε δράση, σε χρήση. Πιστεύω θα το καταφέρουμε αυτό με ένα πρόγραμμα που ήδη έχουμε δρομολογήσει. Η Αντιδήμαρχος έχει δεχτεί αυτό και προσπαθούμε όλες τις αιτήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές από την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Σύρο, αλλά και από την Ελλάδα για το χώρο αυτό, να βάλουμε μια τάξη για να μπορέσουμε να αποσυγχωρέσουμε λίγο τις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι σε καθημερινή βάση. Δεν προφέρει να βγει ο ένας και ήδη έχει κατασταθεί ο επόμενος, ο οποίος δεν έχει κάνει τα θεατρικά του. Από εκεί πέρα μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει άρδιν όλο το σκηνικό στη Σύρο τα τελευταία χρόνια.
και συνεχώς με βελτιούμενες και ποιοτικές, πάρα πολλά το τονίζω αυτό, ποιοτικές εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διότι έχω φίλους από την Ελλάδα, από τα νησιά εδώ γύρω-τριγύρω, που μιλάω μαζί τους, οποίοι βλέπουν από την τηλεόραση, διαβάζουν στο περιοδικά, στον έντυπο τύπο, ηλεκτρονικό. Μα τι γίνεται στη Σύρο, συνεχώς έχετε εκδηλώσεις, συνεχώς έχετε πολιτιστική δράση, συνεχώς. Γι' αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση και για μένα προσωπικά, αλλά πιστεύω και για όλη την ομάδα αντιπολιτικού που έχουμε ένα κοινό στόχο. Αυτό ο στόχο λοιπόν πιστεύω ότι έχει μπει στο αυλάκι και εμείς προσπαθούμε να τον τρέξουμε. Κύριε Μάρκο Ρούσο, στο Σιγιανό Καρναβάλ έχετε παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το ξέρω εγώ καλύτερα από τον καθένα. Πώς θα βλέπετε το φετινό καρναβάλι? Το φετινό καρναβάλι. Πέρα από τα καιρικά φαινόμενα που λιγάκι μας φοβίζουν. Όπως και πέρσι, η τελευταία στιγμή μας δημιούργησε μια λειτουργία στο τέλος ακριβώς της εκδήλωσης. Τη στιγμή που έπρεπε να αρχίσουν τα βραβεία κτλ. Η βροχή ήταν έντονη που δεν μπορούσαμε εύκολα να. Και οι διοργανωτές αλλά και ο κόσμος όλος που ήταν διάσπατος στην πλατεία να απολαύσει το κλείσιμο του καρναβαλιού. Πέραν από εκεί, πιστεύω ότι η ποιότητα του καρναβαλιού φετινή και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι από αυτά όλα που έχουν κατασκευάσει οι διάφορες εθελοντικές ομάδες οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί και πέρσι και φέτος, παίρνοντας μια πλατφόρμα που τους διαθέτουμε εμείς σαν Δήμος, εργάζονται πάνω σε αυτή την πλατφόρμα και βγάζουν ένα θέμα. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο πάνω σε ένα σανίδι 2,5 μέτρα επί 5 να κατασκευάσεις στο πουθενά, γιατί ο καθένας δεν έχει ένα κατάλληλο χώρο για να κάνεις τέτοιου είδους κατασκευή και να παρουσιάσεις ένα θέμα. Επομένως, εγώ 2-3 που έχω δει είναι απίστευτες κατασκευές. Απίστευτες κατασκευές. Διότι δεν σας κρύβω ότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν αγοραστεί από το Δήμο παλιότερα με κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούν να είναι τα ίδια σε κάθε. Μαζί τα είχαμε φέρει. Τα είχαμε πάρει τότε, ναι. Από το Ρέντι τα είχαμε αγοράσει ακριβώς. Λοιπόν, αυτό σήμερα, αυτό που παίρνει κάθε ομάδα μέτημα στην Επιτροπή Πολιτισμού, βασικά παίρνει μια πλατφόρμα. Αυτό. Λοιπόν, πλατφόρμα με οδηγίες δικές μας, πώς θα χρησιμοποιηθεί, πώς θα εγκατασταθεί, πώς θα είναι ασφαλής πάνω απ' όλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι το καρναβάλι είναι μια γιορτή ξενιασιάς και χαλάρωσης και δεν μπορούμε να έχουμε το άγχος μη τυχόν συμβεί κάτι το οποίο να είναι δυσάρεστη, μας χαλάσει την εικόνα με λίγα λόγια. Παρ' όλα αυτά, φέτος πιστεύω ότι θα είναι μια άλλη εικόνα. Έχουμε 7 θέματα καινούργια όλα από τις 7 πλατφόρμες του Δήμου, συν κάποια άλλα τα οποία είναι τελείως ιδιωτικά, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Απλώς βλέπουμε στο πρόγραμμα ένα θέμα. Αυτά κατασκευάζονται από διάφορους συλλόγους και το οποίο θα τα δούμε με αγωνία την Κυριακή το απόγευμα στην πλατεία. Είναι περίπου 10-12 όλα μαζί τα τροχοφόρα της παρέλασης μέσα σε 20 ομάδες συν μία ομάδα που είναι των επισκεπτών μας, 21 ομάδες που είναι και οι πολυπληθέστεροι. Διότι στην Επιτροπή Πολιτισμού βάλαμε ένα όριο ανθρώπων για να μην δημιουργείται ένα πανδαιμόνιο, γιατί η ιδιαιτερότητα του καρναβαλιού της Ήρου, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχει. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα καρναβάλι όπως είναι το του Ρέντι ή της Πάτρας ή της Ξάνθης, που είναι τεράστιες πόλεις με τεράστιους χώρους. Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να είναι και πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που κινούνται μέσα σε αυτούς τους χώρους που έχουμε τους συγκεκριμένους. Επομένως, μέσα σε αυτά τα πλαίσια καταφέραμε και προγραμματίσαμε ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα που να είναι αντάξιο της προσδοκίας όλων μας για μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι
Αυτή είναι βασικά και η ιδιαιτερότητα του Συριανού Καρναβαλιού. Κύριε Θωμαή, μας περιμένει το θέατρο να πάμε να δούμε τους ωραίους τοπιούς. Τι έχουμε να πούμε τώρα για το μέλλον του πολιτισμού στον τόπο μας? Θα ήθελα να... Και ένα άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Νομίζω ότι έχετε τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Να έχετε τη στήριξη, το πρόσωπό σας και στηρίζουν. Βέβαια. Και της Επιτροπής Πολιτισμού. Και είναι σημαντικό αυτό. Και βέβαια. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που εμπιστεύονται μέσα στο Δήμο και μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Ολόκληρο Συμβουλίο. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω. Και βέβαια την κατακτήσατε, έτσι. Δεν σας τη χαρίσανε. Σημαντικό αυτό. Τίποτα δεν χαρίζεται. Αυτό δεν βρίσκεται εύκολα. Αυτό το κατακτάει ο άνθρωπος. Την εμπιστοσύνη και την αγάπη την κατακτάει με την αξία του. Είναι χάρισμα. Εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφέρω σε αυτό το πολύ σωστό που έθεσε ο κύριος Ρούσος, δηλαδή το θέμα του θεάτρου. Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, δηλαδή η Επιτροπή Πολιτισμού συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και σε κάθε συνεδρίαση έχουμε γύρω στα 30 αιτήματα να εξετάσουμε. Το Θέατρο Απόλλων είναι σαν ένα ζωντανός οργανισμός, τον οποίο δεν μπορείς να τον εξαντλείς. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένας κανονισμός λειτουργίας, ώστε να προστατεύσουμε αυτό το ιστορικό θέατρο. Είναι υποχρέωσή μας. Και πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα μπορέσουμε να... Ήδη έχουμε κάνει μια προετοιμασία του κανονισμού, αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο και ώστε να ολοκληρωθεί ο κανονισμός και να γίνει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε δημιουργώντας τον κανονισμό λειτουργίας. Τέλος και κλείνοντας, θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να συμμετέχει στο Συριανό Καρναβάλι. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό. Μικροί και μεγάλοι να συμμετέχουν στους ξέφρενους ρυθμούς του Συριανού Καρναβαλιού. Να ξεφύγουμε λιγάκι από τον γκρίζο αυτό, να πούμε, να είναι μια οδός διαφυγής, ας πούμε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που έχουν αγκαλιάσει το Συριανό Καρναβάλι. Για πρώτη φορά έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς. Η βοήθειά τους είναι πολύτιμη και για το Δήμο, αλλά και για το νησί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βοήθεια που έχουμε από το Λιμεναρχείο Σύρου, από το αστυνομικό τμήμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα θέματα ασφαλείας είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς. Όλους τους εθελοντές, οι οποίοι με το ανεξάρτητο μεράκι τους συμμετέχουν... Σπουδαίο ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Βουτσίνο, που πραγματικά έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και το Τμήμα Πολιτισμού ό,τι ζητάει, γιατί το θέμα της καθαριότητας καταλαβαίνετε και στο κομμάτι του... Είναι πολιτισμός αυτό από την καθαριότητα. Ακριβώς. Καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, που λένε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και τους συνεργάτες μου στο Γραφείο Πολιτισμού, οι οποίοι είναι λίγοι θα έλεγα, είναι δύο. Εκλεκτή. Τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζουν το κομμάτι του πολιτισμού, γιατί σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι ένας άλλος άνθρωπος και αυτό πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί. Και οι υπηρεσίες νομίζω ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Κύριε Μάρκο Ρούσο, καλέ μου φίλε Μάρκο. Εγώ θα ευχηθώ η δυναμική η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια και έχει αναδείξει αυτό το Συριανό Καρναβάλι σε έναν θεσμό πλέον για το νησί μας, να στηριχθεί με όλες τις δυνάμεις από όλους. Το κομμάτι του πολιτισμός δεν έχει ταμπέλες ούτε πολιτικές ούτε παραταξιακές, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Λίμον. Πολύ σωστό. Ευτυχώς. Έχει ένα και μοναδικό στόχο, την προβολή του νησιού μας και της πολιτιστικής μας οικονομίας.
Και σε αυτό το τομέα, γιατί συμβάλλουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας από το δικό του τρόπο, από το δικό του μετερίζει να πω, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλες τις υπηρεσίες οι οποίες μας έχουν συνδράμει και έχουν βοηθήσει όλοι με πολύ χαρά και χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, να στηρίξουν και να μας βοηθήσουν σε αυτή μας την προσπάθεια. Διότι είναι ένα μεγάλο καρναβάλι σε ένα μικρό βασικά χώρο για τις δυνατότητές μας. Και αυτό είναι και η διαφορά του σημερινού καρναβαλιού. Και το βασικότερο ότι εμείς έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, αυτή την βαριά κληρονομιά της ιστορικής πλέον Σύρου από το 18ο αιώνα και μετά, ο οποίος να Σύρος να γίνει, να πάρει αυτή τη μορφή που έχει σήμερα, με όλα αυτά τα δρόμενα που έχουν έρθει από τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τα οποία έθιμα αυτά σήμερα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε και να τα παραδώσουμε αλόβητα στις επόμενες γενιές. Και αυτόν τον ρόλο τον έχουμε εμείς, αυτή την βαριά υποχρέωση, να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές, στους επόμενους, αυτή την κληρονομιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρκο Ρούσο, καλέ μου φίλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Θεμαμιαδρινού, καλή μου γειτονοπούλα, καλή μου φίλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ και κουβεντιάσαμε και μοιραστήκα μαζί σας τα όνειρά σας και τις επιδιώξεις σας. Εύχομαι να έχετε δύναμη και κουράγιο και να κάνετε δουλειά τόσο καλά όσο κάνετε και μέχρι σήμερα. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Και η τηλεόραση και εγώ προσωπικά και ο σύλλογός μας, όλοι θα είμαστε πλάι σας, γιατί η επιτυχία η δικιά σας είναι και η επιτυχία του νησιού μας. Η επιτυχία της πατρίδας μας, έτσι. Όλοι μαζί νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ο καθένας μόνος του τίποτα, έτσι. Κάτι θέλω να πεις εσύ, πονηρέ. Σε αυτό το κομμάτι, εμείς σαν αντιπολιτική ομάδα, θέλω να πω ότι στηρίζουμε και δυναμικά την ΔΕΔΕΣΕ, την Αιγαίο Τηλεόραση, η οποία είναι το εφαλτήριο, ο μοχλός, ο οποίος σπρώχνει προς τα έξω, προς τα γύρω νησιά μας, στην Ελλάδα γενικότερα. Και δείχνει ωραία πράγματα, μόνο ωραία. Μόνο ωραία πράγματα, πραγματικά είναι αυτό. Στα γύρω νησιά και εδώ στον Σύρο, αλλά φυσικά και στα γύρω νησιά, οι οποίοι βλέπουν και πραγματικά ζηλεύουν αυτή την κουλτούρα μας, την Συριανή. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία. Καναβάλι, Συριανό καναβάλι. Πολιτισμός, Συριανός πολιτισμός. Όλοι είμαστε, πρέπει να είμαστε συνυπεύθυνοι, αλληλέγγυοι και να βάλουμε πλάτη όλοι για να μπορέσουμε να πάμε αυτόν τον τόπο πολύ πιο μακριά. Να είστε καλά, για χαρά.